Αλλά ο κινηματογράφος έχει και μια άλλη χάρη. Αν κάνεις ένα σαρδάμ ή αν σε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, γίνεται stop, ξαναπάμε. Σας συνέβαιναν τότε τέτοια? Συνέβαινε. Δηλαδή, με τον Γιώργο πολλές φορές και με τον Λάμπρο. Σας έπιανε νευρικό τέτοιο, το ξεφτυλισμένο, το γελίο που δεν μπορούσε να πιάσει? Η κούραση, το ξενύχτη. Σε έπιανε ένα νευρικό γέλιο που δεν μπορούσες να σταματήσεις. Και ξανά από την αρχή. Επίσης στο θέατρο ο Λάμπρος έκανε πάρα πολλές πλάκες. Τι προσωπικότητα ήταν αυτή, Μάρο μου? Επαγγελματίας φοβερός. Πρώτος στο διάβασμα, πρώτος την ώρα της παράστασης. Ντυμένος άψογα, δύσκολος άνθρωπος. Του φταίγανε τα μικρά. Τα θέλει τέλεια. Με την ταξιτέτρια τάβαζε, με έναν ηθοποιό που δεν τα λέει όπως πρέπει τάβαζε. Με τη γυναίκα του μέχρι να την παντρευτεί τη φιλιό τάβαζε. Ναι, δεν είχε γκρίνια, εύκολος. Είχε λίγο γκρίνια. Ο Κωνσταντίνος... Γκρινιάρης, δύσκολος. Ο Γιώργος άνετος. Άνετος ο Γιώργος. Λίγο κλειστός σαν άνθρωπος. Ο Χόρν φανταστικός, υπέροχος, με χιούμορ, άνετος, δοτικός. Να έχεις μια σκηνή, ας πούμε, μαζί του σημαντική και να γυρίζεις σχεδόν πλάτη, να μην απασχολεί τον κόσμο, να βλέπει δοτικός πάρα πολύ. Αλεξανδράκης. Δύο ταινίες έχουμε κάνει μαζί, υπέροχος. Δεν είχαμε δουλέψει θέατρο με τον Αλέκο. Gentleman.